Πλήθωρα δικαστικών υποθέσεων έχουν σωρευτεί και στα Χανιά μετά το διαρκές lockdown που έχει βάλει σε καραντίνα και τη λειτουργία των δικαστηρίων πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Στα δικαστήρια πράγματι έχουν σωρευτεί πολλές υποθέσεις όλον αυτό το χρόνο. Γίνονται υποθέσεις μόνο όσον αφορά στο ποινικό μέρος τα αυτόφορα και υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται κτλ. Μικρός αριθμός προφανώς. Και από την άλλη μεριά, στα πολιτικά δικαστήρια γίνονται διακριτά ορισμένες υποθέσεις, αλλά ο μεγάλος αριθμός των υποθέσεων αναβάλλεται και ξανααναβάλλεται και δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν με το καλό επανέλθουμε θα έχει σωρευτεί πάρα πολύ ύλη δικηγορική και δικαστική. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων Γιάννη Δασκαλάκη, η όποια απόφαση για επαναλειτουργία των δικαστηρίων που ζητάμε σχετική της ανακοίνωση, η Συντονιστική Επιτροπή Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας πρέπει να λαμβάνεται υπό το πρίσμα των επιδημιολογικών δεδομένων και τις εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων για την πανδημία. Όλοι έχουν την αγωνία να ανοίξουν τα δικαστήρια, αλλά εκτιμώ ότι τον πρώτο λόγο δεν τον έχουν οι επαγγελματίες, αλλά τον έχει η επιστημονική κοινότητα. Επομένως, δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να ακολουθούμε την επιστημονική κοινότητα εμπροκειμένου, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα τέλος αίσιο σε όλη αυτή την ιστορία, της οποίας οι συνέπειες είναι μεγάλες. Η καλή επιδημιολογική κατάσταση που εμφανίζουν τα Χανιά θα μπορούσε όμως να δικαιολογήσει ένα αίτημα για τοπική άρση των μέτρων και στα δικαστήρια. Τοπική άρση δεν μπορούμε να ζητήσουμε και δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε κάτι με διάκριση. Ό,τι γίνεται, γίνεται καθολικά. Αυτό πάλι το ζήτημα νομίζω ότι ανήκει στην επιστημονική κοινότητα να υποδείξει σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν τοπικά να ληφθούν μέτρα διαφορετικά όσον αφορά την πανδημία και την αντιμετώπιση της και το lockdown. Πράγματι θα μπορούσε να εξεταστεί αυτό, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε υποδείξεις όσον αφορά την πόλη μας. Σύμφωνα πάντως με την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, δεν νοείται πλέον μερική λειτουργία των δικαστηρίων όταν έχουν έρθει περιορισμοί σε βασικούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας, όπως λένε εμπόριο, κομμωτήρια, σχολεία κτλ., όπου κατά τεκμήριο υφίσταται ο κίνδυνος υπερμετάδοσης του κορονοϊού.